διαδεύουμε προς την έξοδο. Το ρωτάω αυτό, το ερώτημά μου έχει να κάνει με το μήπως θεωρείστε λίγο μεμψίμυροι και λίγο όχι πολιτικά ορθοί, καθώς δεν παραδέχεστε ότι έγιναν κάποια βήματα και επί της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί, και κλείνω με αυτό, να παραθέσω και κάτι που είπατε χθες, τα λόγια της χθεσινής σας ομιλίας, ότι η σημερινή Ελλάδα δεν καλεί σε αντιπαραθέσεις για το παρελθόν, αλλά συμπορεύσεις για το μέλλον. Κύριε Οικονόμου, στις 21 Αυγούστου τέλειωσε το τρίτο πρόγραμμα χρηματοδότησης, όπως προβλεπόταν εξάλλου από την υπογραφή του τον Αύγουστο του 2015. Θέλω να θυμίσω ότι ο βασικός σκοπός του τρίτου προγράμματος χρηματοδότησης, έχω και εδώ πέρα το σχετικό αίτημα το οποίο είχε υποβάλει η ελληνική κυβέρνηση τότε στις ευρωπαϊκές αρχές, ήταν και διαβάζω και μεταφράζω, κατά τη διάρκεια του προγράμματος αλλά και αμέσως μετά, η χώρα να αποκαταστήσει σταδιακά την πρόσβαση στις αγορές κεφαλαίου. Ο λόγος που μια χώρα μπαίνει σε ένα πρόγραμμα και υποβάλλεται σε αυτήν την αυστηρή δημοσιονομική επιτροπία έχει να κάνει με το γεγονός ότι δεν μπορεί να δανείζεται όπως όλες οι κανονικές χώρες από τις αγορές. Σήμερα λοιπόν η Ελλάδα είναι εκτός αγορών. Το επιτόκιο δανεισμού είναι κοντά στο 4,5% και αυτό δημιουργεί μια συγκυρία εξαιρετικά προβληματική για την πατρίδα μας. Και από αυτό εδώ πέρα το βήμα, ο κ. Τσίπρας είπε ότι περίπου δεν τον νοιάζει η πρόσβαση στις αγορές για τα επόμενα 2 χρόνια. Αυτό είναι τεράστιο σφάλμα. Και δεσμεύομαι ότι εφόσον εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός, πρώτη μου προτεραιότητα θα είναι η σταδιακή αποκλιμάκωση του κόστους δανεισμού και θα κάνω ό,τι χρειάζεται για να γίνει αυτό πράξη. Διότι αν αυτό δεν γίνει, καταλαβαίνετε ότι όταν τελειώσει το μαξιλάρι του αποθέματος, η χώρα θα είναι απολύτως εκτεθειμένη στις ορέξεις των αγορών και αυτό δεν είναι κάτι το οποίο προτίθεμαι να επιτρέψω. Από εκεί και πέρα,